Παπαδάκης Γιώργος για τη συνέχεια, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Βουλγεράκη, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους εκλεκτούς ακροατές και ακροάτριες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό σας. Να είστε γερός και δυνατός και εσείς, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, γιατί εσείς υποψήφιος? Γιατί δέχτηκα μια πάρα πολύ τιμητική πρόταση από τον νυν Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 2,5-3 χρόνια, και γιατί πίστηκα και μετά από τη συζήτηση που είχα μαζί του να εργαστώ μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του από το δικό μου μετερίζει, από το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης, που είναι η έρευνα, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε να συνεισφέρω με τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία που έχω αποκτήσει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να συμβάλλω με το δικό μου, με τις δικές μου γνώσεις, στην κοινή προσπάθεια για καλύτερη ανάπτυξη του τόπου μας, για διεύρυνση της τοπικής οικονομίας, για επένδυση σε νέες τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, για μεγάλωμα της πίτας. Πυρηνικός γιατρός, Είμαι πυρηνικός γιατρός, είμαι εκλεγμένος κύριος ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης αφορά τη μοριακή απεικόνηση νοσημάτων με καινοτόμα ραδιοφάρμακα. Οι αρχές βέβαια της έρευνας και η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει μια καινοτόμο δράση είναι οι ίδιες πάνω κάτω, ανεξαρτήτως του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου του κάθε συναδέλφου. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο και αυτό είναι το στίγμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποσκοπώ σε μια επαγγελματική ενασχόληση ή βιοπορισμό από αυτή τη δραστηριότητα. Η πρόθεσή μου είναι ξεκάθαρα να προσφέρω σε μια επιτυχημένη προσπάθεια που έχει κάνει ο κύριος Αρναουτάκης τα τελευταία αρκετά χρόνια, να προσφέρω και να συμβάλλω με το δικό μου, όπως ανέφερα, πεδίο εξειδίκευσης και εμπειρία κυρίως από το εξωτερικό. Πείτε μου κάτι, για εσάς η πρόκληση η μεγαλύτερη στην πενταετία που έρχεται, με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και βάσει αυτής της συνέχειας που λέτε, για να μπορέσετε να το προχωρήσετε και να προχωρήσει η Κρήτη και να πάει ψηλότερα, για εσάς η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της πενταετίας που έρχεται για την περιφέρεια ποια είναι, για την Κρήτη όλη? Θα σας πω ποια είναι νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση για το νησί τα επόμενα χρόνια. Αυτό εννοούσα, περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Στην Κρήτη, κυρία Βουλγεράκη, η οικονομία στηρίζεται σε δύο κυρίως πυλώνες που καλύπτουν σχεδόν το 90% και παραπάνω της 100% της οικονομίας του νησιού. Και αυτή είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Η στήριξη μιας οικονομίας μόνο σε δύο μόνο καλλιέργειες είναι νομίζω μια επισφαλής στρατηγική για να μπορεί κανείς να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά. Εδώ βλέπετε ότι ακόμα και πολύ πιο πλούσιες πετρελοπαραγωγές χώρες, όπως είναι οι χώρες του κόλπου, σχεδιάζουν την ανάπτυξη της οικονομίας τους και σε άλλους τομείς πέραν της εξόρυξης πετρελαίου. Πού θέλω λοιπόν να καταλήξω? Αυτό που πρέπει ως στρατηγική νομίζω να ακολουθήσουμε και στον τόπο μας είναι να διευρύνουμε την οικονομία του νησιού μας επενδύοντας σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Να επενδύσουμε σε τομείς με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Ασφαλώς και πρέπει αυτοί οι δύο εδρεωμένοι τομείς της τοπικής οικονομίας να ισχυροποιηθούν, να προστατευθούν και να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτούς. Και επειδή ακριβώς πιστεύω ότι η επόμενη πενταετία, δεκαετία είναι η δεκαετία της Κρήτης, γιατί θα συμβούν δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο νησί, το ένα ήδη συμβαίνει, είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας, το λάθος θα είναι αυτά τα δύο τεράστια αναπτυξιακά έργα να προκαλέσουν έναν εφησυχασμό και να επαναπαυθούμε σε αυτά. Αντιθέτως, αυτά τα δύο έργα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μοχλή ανάπτυξης για επενδύσεις και διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και σε νέους τομείς, όπως ανέφερα, υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι θα διευρύνουν την τοπική οικονομία και κυρίως θα δώσουν τη δυνατότητα να επαναπατρίσουμε είτε κριτικούς είτε και από την υπόλοιπη Ελλάδα επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, να μπορέσουν να επαναπατριστούν και να επιστρέψουν στον τόπο μας. Σε αυτή την κατεύθυνση η έρευνα και η καινοτομία στην Κρήτη έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο.
Και νομίζω, και γι' αυτό άλλωστε είμαι και υποψήφιος, και γι' αυτό αυτό είναι το δικό μου στίγμα σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το πεδίο ακόμα περισσότερο, μέσα από καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσα από την ίδρυση ενός περιφερειακού παρατηρίου καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, τα οποία είναι το κορυφαίο της Ελλάδας και ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης, μέσα από συμπράξεις με επιχειρήσεις. Μόνο με μια τέτοια έξυπνη στρατηγική εξειδίκευσης μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί για το μέλλον. Και ο ανταγωνισμός στην εποχή μας δεν είναι τοπικός, δεν είναι εθνικός, δεν είναι βαλκανικός. Ο ανταγωνισμός στην εποχή μας είναι το διεθνές πεδίο. Τώρα, αυτό από την άλλη, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε με τόση ορμή και με τόση σιγουριά, κυρίως σιγουριά, κυρίως βεβαιότητα, κύριε Παπαδάκη, για αυτό που πραγματικά είχε ανάγκη, όχι απλά σαν πρόκληση, αλλά αυτό που πραγματικά είχε ανάγκη η Κρήτη. Αναρωτιέμαι, ο νέος άνθρωπος, ο νέος επιστήμονας, το νέο πολιτικό προσωπικό, το οποίο θέλει να προχωρήσει, φαντάζομαι ότι θα έχει τη σύνθεση, τη συνένεση, τη βοήθεια και του παλιού προσωπικού. Διότι φεύγουμε από άλλες λογικές άλλων χρόνων, που δεν είχαμε ίσως τη γνώση, δεν είχαμε την εμπειρία. Αλλά ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει τάχιστα, έτσι δεν είναι? Και το θέμα της συνεργασίας είναι μείζον. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο αναφέρατε. Η γνώμη μου είναι ότι η στρατηγική για την επιτυχία είναι η εξωστρέφεια, η ομαδική εργασία, η συμπλήρωση ικανοτήτων νέων νοοτροπιών με εμπειρία παλαιότερων. Άλλωστε, νομίζω από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες του κυρίου Αρναουτάκη, είτε ως παλαιότερα στην κεντρική πολιτική αλλά κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης, είναι η αποδεδειγμένη πλέον πολιτική του ικανότητα να συνθέτει και να ενώνει. Το μεγαλύτερο, το αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, επίτευγμα, διότι πάντα μπορεί να ασκήσει κάποιος μια κριτική, να έχει την Α ή τη Β άποψη για την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νησιού, αλλά κανείς ουδείς νομίζω μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό το οποίο έχει πετύχει ο κύριος Αρναουτάκης στην περιφέρεια Κρήτης είναι να ενώσει το νησί από τη μία άκρη ως την άλλη, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθόλου αυτονόητο, και αντιθέτως έχω την αίσθηση και τη γνώση ότι προηγούμενες δεκαετίες ήταν ζητούμενο. Και χωρίς ενότητα, χωρίς σύνθεση, χωρίς συνένεση, τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει. Αυτό λοιπόν είναι μια περιουσία που έχει επιτευχθεί στην Κρήτη. Νομίζω ότι είναι προσωπικό επίτευγμα και απόδειξη πολιτικής, αν θέλετε, πολιτικής ιδιοφυΐας του νυν Περιφερειάρχη ή πολιτικής ικανότητας, αν θέλετε έναν πιο επίοικη όρο, και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που πρέπει να προστατευτεί και να διαφυλαχτεί για το μέλλον. Κρατάω βέβαια αυτό το οποίο είπατε πριν σας αποχαιρετήσω και κάνω μια παραπάνω αναφορά, κύριε Παπαδάκη, στο ότι είναι ανάγκη να μην αφήσουμε την Κρήτη στις δύο μόνο καλλιέργειες απλά του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, γιατί το πρέπει να πάμε αυτό. Παρακάτω. Το πιστεύω βαθύτατα αυτό, κύριε Δουλγεράκη. Ασφαλώς ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός είναι οι βασικοί πυλώνες και εμοδοτούν όχι μόνο την Κρήτη, εμοδοτούν και την εθνική οικονομία, και ασφαλώς πρέπει να προστατευθούν, να ενισχυθούν. Αλλά το λάθος, το επικίνδυνο θα έλεγα, θα είναι να περιοριστούμε μόνο σε αυτούς. Διότι μία χρονιά που ο ένας εκ των δύο τομέων για κάποιο λόγο, για μία συγκυρία, για μία πανδημία δεν θα πάει καλά, ή μπορεί και οι δύο ταυτόχρονα να μην πάνε καλά, και αυτό μπορεί να συμβεί. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα για την τοπική οικονομία και για τους, και για τους πολίτες του νησιού. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να περιορίσει το ρίσκο είναι να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που θα μεγαλώσουν την πίτα, που θα φέρουν οικονομική δραστηριότητα που δεν υπάρχει σήμερα στο νησί. Η Κρήτη μας έχει κάποια ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Την ομορφιά του νησιού, το περιβάλλον κτλ. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, η άποψή μου, και αυτό έχω καταθέσει και έχω συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη και έχει συμφωνήσει και αυτός, και είναι και αυτός θειασότης αυτής της άποψης, είναι η επένδυση σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπου έχουν μεγάλο συντελεστή απόδοση ως επενδύσεις. Αυτοί οι τομείς θα μεγαλώσουν την οικονομία του νησιού, θα φέρουν οικονομική δραστηριότητα που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στο νησί. Ένα τέτοιο παράδειγμα, για παράδειγμα, είναι η μονάδα υβριδικών τεχνικών μοριακής απεικόνησης του ΙΤΕ, που είναι μια επένδυση του ΙΤΕ που έφερε στην Κρήτη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον οικονομική και επιστημονική δραστηριότητα που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Έχω λοιπόν την άποψη ότι μέσα από αυτές τις στρατηγικές, μέσα από αυτές τις λογικές, θα
θα μπορέσουμε να φέρουμε εδώ οικονομική και άλλη δραστηριότητα, τεχνολογική δραστηριότητα που δεν υπάρχει σήμερα, θα μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και έτσι να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο προστατευμένοι για τις ενδεχόμενες κρίσεις του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σκέψεις που ανταλλάξαμε, τις θέσεις που μας παρουσιάσατε και σας αφορούν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Παπαδάκη. Είναι πάντα ευχαρίστηση μου να συνομιλώ μαζί σας. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες σας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.